Today, the players are being escorted by boys from a local team in this city. Κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, όλες οι ομάδες ξεκινούν από τον ίδιο παρονομαστή περίπου. Οι θέσεις και η βαθμοθυρία της περασμένης σεζόν μοιάζουν πια με μακρινό όνειρο. Όμως και φέτος, σιγά σιγά, θα αρχίσουν να ξεχωρίζουν οι καλές ομάδες από τις μέτριες και οι μέτριες από τις κακές. Αυτό θα χρειαστεί λίγο καιρό και ως τότε όλοι έχουν δικαίωμα στο όνειρο. Ένα γήπεδο στολίδι που σίγουρα σε φτιάχνει. Είτε αγωνίζεσαι σε αυτό, είτε βλέπεις αγώνα. Για να δούμε τι θα γίνει. Υπέροχη πάσα. Είναι μόνος του. Πιάνει ένα σουτ. Σαν να παγώσαν όλοι εδώ για μια στιγμή. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Απ' τη μία άκρη στην άλλη. Έξοχη πάσα και ευκαιρία. Του το δίνει στο πιάτο. Και προσπαθεί να σουτάρει. Απίστευτο γκολ. Και αυτό ήταν το πρώτο γκολ του μάτς. Σε αυτό το γκολ όλα τα λεφτά ήταν ο τρόπος που σταμάτησε την μπάλα. Από τη στιγμή που κατάφερε να την ακινητοποιήσει μπροστά του, τα υπόλοιπα για αυτόν ήταν απλή ρουτίνα. After 7 minutes is number 11. Αυτό κάνουν ένα πολύ μεγάλο βήμα προς το όνειρο. Μόλις άρχισε το πρωτάθλημα και ήδη μπήκαμε στο κλίμα του. Τέλεια. Δύσκολη η φάση για την αντιπαλία μου. Πολύ καλή σουτάρι με δύναμη. Ναι, σκόραρε. Είναι απίστευτο. Απέκτησαν προβάδισμα 2 γκολ μέσα σε χρόνο ντετέ. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο, αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα.
έως τώρα έχουν δεχτεί 2 γκολ, δίχως να μπορούν να απαντήσουν. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Μυρίζει γκολ. Αυτή η πάσα είναι μισό γκολ. Με καλές προϋποθέσεις αυτό το σουτ. Ω, και άλλο γκολ. Επιτρέψτε μου την έκφραση, αλλά τους έχουν κυριολεκτικά τσακίσει. Πανέξυπνο γκολ αυτό. Χρεώνεται καθαρά στο ποδοσφαιρικό του ένστικτο. After 13 minutes is number 29. Και για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους, το σκορ είναι ήδη στο 3-0. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτεροι μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Έξοχη κυκλοφορία της μπάλας. Υπέροχη προσπάθεια. Και σκόραραν. Για να δούμε τι άλλο θα κάνουν σήμερα. Η επίθεσή τους είναι πραγματικά ασταμάτητη. Σε αυτό το γκολ όλα τα λεφτά ήταν ο τρόπος που σταμάτησε την μπάλα. Από τη στιγμή που κατάφερε να την ακινητοποιήσει μπροστά του, τα υπόλοιπα για αυτό ήταν απλή ρουτίνα. Πλέον το παιχνίδι είναι ξεκάθαρα στα χέρια τους. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Έτοιμος ο σουτάρι. Είναι πλάγιο. Εδώ αραμίστηκε η μπάλα. Και στέλνει την μπάλα μπροστά. Άκομψη η επέμβασή του. Κάνει φάουλ. Αλλεπάλληλες πάσες τώρα και καλά εκτελεσμένες. Πολύ καλή επέμβαση. Θα ανακουφίσει τους συμπαίκτες του, τουλάχιστον προσωρινά. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Αυτή τη φορά είναι σε θέση offside. Και την ξανακερδίζουν. Ναι, πέρασε η παλιά. Γρήγορες, κοφτές. Είναι ευκαιρία. Τόσο σε ο τερματοφύλακας. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει.
ξεκινάει η ευκαιρία για την αντεπίθεση. Για πότε αλλάζουν τα πράγματα. Ο ορισμός του passing game. Ο goalkeeper έπιασε την μπάλα. Ξεχύνεται μπροστά. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα. Ο linesman σήκωσε το σημειάκι του. Είναι offside. Ξανά offside. Ωραίο σουτ. Και απομακρύνει με υπερένταση. Μια δύσκολη επέμβαση εδώ. Τουλάχιστον δεν το βάζουν κάτω. Εδώ βλέπουμε πως δοκιμάζουν το πόδι τους και από μακριά. Ποιος ξέρει, μπορεί και κάποιο να τους κάτσει. Ωραίο διώξιμο. Να δούμε αν θα βγάλουν και κάτι καλό για την ομάδα τους. Ξεπέρασαν τον κίνδυνο και τώρα σειρά τους να απειλήσουν. Αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο, αν δεν προσέξεις. Και έχουν άλλη μία ευκαιρία τώρα. Άλλη μία πάσα. Χτίζουν όμορφα το παιχνίδι τους έτσι και κερδίζουν μέτρα. There will be 3 minutes added time. Για να δούμε τι θα κάνει εκεί. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Έχουν ξεκάθαρα την κατοχή της μπάλας. Θα τη στείλει στα δίχτυα. Εξαπολύει ένα σουτ. Μέσα. Και ξανά μέσα. Καταντά βασανιστικό πια για κάποιους. Νομίζω πλέον αγγίζουμε τα όρια του εξευτελισμού. Μετά από αυτή την ήττα μπορεί και να τους μείνουν κουσούρια. Number 10. Ο διαιτητής φυρίζει το τέλος του πρώτου μέρους. Από την απόδοσή του στο πρώτο μέρος, αν κρατούσε ένα πράγμα, αυτό θα ήταν το ότι η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν έχουν αφήσει κανένα περιθώριο στον αντίπαλο τώρα. Βέβαια, δεν ξέρω πώς θα τα πάνε με την κούραση στη συνέχεια, γιατί αυτή η τακτική απαιτεί και πολύ δυνατά πνευμόνια. Πολύ εντυπωσιακό το σκορ του αγώνα. Τους επιτρέπει να συνεχίσουν το παιχνίδι με μεγάλη άνεση. Everyone, please welcome our players. Όλα έτοιμα για να ξεκινήσει και το δεύτερο μισό του αγώνα. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση.
γρήγορες, κοφτές πάσες. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Κατάφερε και την κράτησε. Πάει για γκολ. Αυτή κι αν είναι καλή πάσα. Θα εξαπολύσει το σούτ. Δεν βρίσκει τέρμα. Άου την μπάλα. Αυτό το άσχημο τελείωμα τους έχει απογοητεύσει όλους. Και ειδικά τον ίδιο. Ξέρει πάρα πολύ καλά τι θα μπορούσε να είχε κάνει σε αυτή τη φάση. Τελικά κατάφερε να του την πάρει. Τη στέλνει πίσω. Σωστή επιλογή. Τα πράγματα γίνονταν πολύ επικίνδυνα εκεί με αυτή την παλιά. Αλλά η έγκαιρη επέμβασή του απομάκρυνε την δύσκολη κατάσταση. Από τακτικής απόψεως ήταν απλά τα πράγματα εδώ. Απ' τη μια είχαμε πολύ τρεχαλιτό και απ' την άλλη σκυλίσια άμυνα. Η μπάλα στο πλεκτό! Δεν το βάζουν κάτω, αλλά αυτό δεν αρκεί για να πούμε ότι έχουν και ελπίδες για comeback. Χτίζουν όμορφα το παιχνίδι τους έτσι και κερδίζουν μέτρα. Ναι, πέρασε η παλιά. Να και το σούτ τώρα. Ναι, πράγματι. Συνεχίζουν να τους κατακρεουργούν. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χριστό, αλλά τους αξίζει. After 58 minutes is number 10. Θα έλεγα πως πλέον δύσκολα μπορεί να αλλάξει ο νικητής. Σαν σε προπόνηση εδώ. Δεν βρίσκει στόχο αυτή η πάσα. Και θα τη στείλει προς τα πίσω. Και στέλνει την μπάλα προς την περιοχή. Κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Είναι μέσα! Με αυτό ολοκληρώνει την κατεδάφιση του αντιπάλου, αν δεν είχε ήδη συμβεί. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Και με αυτό κάνει χατρί. Τι να πεις για αυτό το παίκτη. Σήμερα μοιάζει πραγματικά ασταμάτητος. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Με συνοπτικές διαδικασίες την μπάλα και πάλι στα πόδια τους. Τον βγάζει σε πολύ πλεονεκτική θέση. Έχει πολύ χώρο μπροστά του. Αυτό είναι φάουλ. Και απολύτως φυσιολογικά θα δεχτεί την κίτρινη κάρτα. Αυτό ήταν ένα φτηνιάρικο φάουλ.
θα μπορούσε να το έχει αποφύγει. Όχι, του την έκλεψε. Καλή προσπάθεια. Αυτή του η βαθιά παλιά δεν είχε τύχει. Νομίζω πως απλά δεν του βγήκε. Τίποτα παραπάνω. Αλλεπάλληλες πάσες τώρα και καλά εκτελεσμένες. Τον τροφοδοτεί έξοχα. Κάνει το σουτ. Ναι, μπήκε! Πλέον το παιχνίδι έχει ξεφύγει. Μέσα και από ό,τι φαίνεται έχουν κι άλλα. Τώρα θα πραγματοποιηθούν οι αλλαγές που περιμέναμε. Substitution in progress. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Κοφτές και γρήγορες πάσες. Πολύ αποτελεσματική η προβολή του. Κέρδισε την μπάλα. Καλή ανταλλαγή της μπάλας. Πάσα με αξιώσεις. Για να δούμε τι θα κάνει. Σουτάρει προς το τέρμα. Το έβαλε. Γκολ. Τι να πει κανείς πλέον. Εγώ έχω χάσει το μέτρημα. Χριστό, ο αγώνας πλέον έχει γίνει ακατάλληλος για ανηλίκους, θα έλεγα. Πολύ εντυπωσιακός. Πετυχαίνει hat-trick. Το πιο σημαντικό πιστεύω είναι ότι αυτός ο παίκτης έχει τον γκολ στο αίμα του. Και αυτό το αποδεικνύει περίτρανα μέσα στο τερέν. Αυτή τη στιγμή αναμφίβολα είναι καλύτερη μέσα στο γήπεδο και πιστεύω πως θα προσπαθήσουν να κάνουν κι άλλη ζημιά στον αντίπαλο. Το πιο απογοητευτικό είναι ότι είχε και άλλες επιλογές. Αλλά είδατε τι έκανε τελικά. Θα δοκιμάσει το πόδι του. Μπήκε! Τι να πούμε, πια είμαστε στα όρια του εξευτελισμού. Δεν περίμενα να ανεβάσουν τόσο το δίκτυο του σκορ, Χρήστο, αλλά τους αξίζει. Σήμερα είναι ασταμάτητος. Έχει βάλει 4 γκολ. Τι να πει κανείς τώρα, τους κάνουν ό,τι θέλουν πλέον. Να δούμε μόνο πού θα σταματήσει ο δείκτης του σκορ. Θα του σφυριχτεί το offside εδώ, οπότε σταματά και η φάση. Θα γεμίσει προς τα αντίπαλα καρέ. Και ναι, τον βρήκε όμορφα αυτή η πάσα. Τον τροφοδοτεί έξοχα. Πολύ καλή πάσα. Κρατάνε πολύ καλά την μπάλα. Κλέβει την μπάλα. Όχι, όχι, όχι. Έβαλε πολύ δύναμη. Του το δίνει στο πιάτο. Μπράβο του. Τέρια παρέμβαση. Αυτή κι αν είναι. Επιχειρεί το σουτ. Θα εκτελέσουν το τρίτο τους κόρνερ. Ενώ η αντίπαλη πλευρά έχει δύο. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία.
Την κόβει. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνεται ο σημερινός αγώνας. Η νίκη ήταν μονόδρομος και τελικά τα κατάφεραν. Καιρός να το ρίξουν λίγο έξω. Γιώργο, θα ήθελα τη γνώμη σου για το παιχνίδι. Νομίζω ότι η ομάδα είχε ξεκάθαρο πλάνο και παρότι είχε μεγάλη πίεση ο αγώνας, οι παίκτες εκτέλεσαν κατά γράμμα τις οδηγίες του προπονητή. Έδειξαν μεγάλη ωριμότητα. Σίγουρα άξιζαν το αποτέλεσμα. Αυτά για απόψε. Οπότε, πολλές ευχαριστίες και στον Γιώργο Θαναϊλάκη. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε και οι δύο. Εγώ ευχαριστώ. Πέρασα πολύ όμορφα και πάλι.